Ο ωραίος δαρίος τη Σοφίας Ζαραμπούκα Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη Όποιος τον έβλεπε να κάθεται και να καμαρώνει στο παράθυρο έσκαγε από τη ζήλια του Ήταν λεπτός με πράσινα μάτια, γκρίζος, γυαλιστερός, με κόκκινο λουράκι Αμήλυτος πίσω από το τζάμι, καμιά φορά ακίνητος για ώρες, έμοιαζε ψεύτικος. Ζούσε με τα αφεντικό του τον κύριο Τίτο που ήταν διαιτολόγος μουσικολόγος. Ήξερε δηλαδή όλες τις τροφές και τι πρέπει να τρώει ο καθένας και όλες τις μουσικές και τα όργανα. Κάθε πρωί ο Δαρίος και ο διαιτολόγος Τίτος τρώγανε το ίδιο πρωινό. Ένα αυγό, πορτοκαλάδα, γάλα και ψωμί με μέλι. Ο Δαρίος τηγανιτό, ο Τίτος βραστό. Ο Δαρίος γάλα, ο Τίτος πορτοκαλάδα. Ψωμί με μέλι και οι δυο. Ο Δαρίος βλέπει τηλεόραση μόνον αν έχει Μίκη Μάους. Αλλιώς ξαπλώνει στον καναπέ και διαβάζει Μίκη Μάους. Καμιά φορά ανεβαίνει στο περβάζι του παραθύρου και χαζεύει έξω τη νυχτερινή ζωή των άλλων γάτων. Εκεί γύρω από τις σακούλες με τα σκουπίδια είναι όλοι μαζεμένοι. Ένας γάτος έχει βρει κάτι καλό και ο άλλος του κυνηγάει. Ένας μικρούλης τρώει τσιπς και ένας ψωριάρης βρήκε μια πάστα μισοφαγωμένη. Αυτή είναι η ζωή, λέει μέσα το δαρίος, γεμάτη περιπέτειες. Από βδομάδα, δηλαδή τη Δευτέρα που μας έρχεται, ο Τίτος πάει ταξίδι. Ο Δαρίος θα μείνει μόνος του 7 μέρες. Σου έχω αφήσει φαγητό, αλλά μην ξεχνάς κάθε μέρα τη σαλάτα, είπε. Τον χάιδεψε, πήρε το λαγούτο του και έφυγε. Εκείνο το πρώτο βράδυ της Δευτέρας, χωρίς καθόλου να διστάσει, ο Δαρίος αποφάσισε να φάει έξω. Τι ωραία η ζωή του δρόμου! Τρία μερών νυχτά έμεινε έξω ο Δαρίος. Γνωρίστηκε με τον περιπτερά και έφαγε γαριδάκια και σοκολάτες με την καρδιά του. Κοιμήθηκε κάτω από τα σταματημένα αυτοκίνητα και η γούνα του γέμισε λάδια. Είχε μπροστά του κάμποσες μέρες μέχρι να γυρίσει ο Τίτος. Έφαγε ξανά μια πάστα, σκέτο πάχος από κρέας, μισό μπιφτέκι από κοιμά με σάλτσα από μπουκάλι και μαγιονέζα με αυγά και ένα σώρο τηγανιτά. Νόμιζε ότι θα σκάσει, στομάχιασε. Ώρα να συμμαζευτώ σκέφτηκε ο Δαρίος. Δεν αισθάνομαι καλά. Αποχαιρέτησε την παρέα και πήγε να μπει στο σπίτι του από την τρύπα της κουζίνας. Αδύνατον. Έβαλε το κεφάλι αλλά δεν περνούσε η κοιλιά. Ο δαρίος είχε γίνει διπλός από την τρύπα. Τώρα τι θα γίνει. Πρέπει να κάνω δίαιτα μερικές μέρες, αλλιώς θα έρθει ο τίτος και θα είμαι ακόμα έξω. Αλλά στο δρόμο δεν έχει καλό φαΐ. Ψάρι, κρέας και σαλάτα, όσπρια λαχανικά και φρούτα, γάλα, γιαούρτι, τυρί. Έξω τρως ό,τι σου τύχει. Θα φάω σκουπίδια, τι να κάνω. Αλλά θα πάω στο γυμναστήριο, σκέφτηκε. Κάθε μέρα γυμναζότανε δυο ώρες, αλλά τίποτα. Έμενε το ίδιο χοντρός, ώσπου ένα βράδυ είδε φως το παράθυρο του σπιτιού του. Πήγε από κάτω και νιαούριζε να τον ακούσει ο Τίτος. Άδικα ξελεμιάζότανε. Μέσα ακούγαν μουσική και τρώγαν μαριδίτσα. Να πάρει ευχή, ήταν και τρίτη που έχουμε ψάρι. Ας ήταν και σκέτη σαλάτα, ας ήταν μπάμια με κοτόπουλο, αλλά ας του άνοιγε. Ο Δαρίος κοιμήθηκε στο χαλάκι της εισόδου περιμένοντας. Το πρωί βγαίνοντα, παραλίγο να τον πατήσει ο Τίτος. «Πού ήσουνα, πώς έχεις γίνει έτσι» «Έλα μπρο, πάμε στο φούρνο» «Δεν αντέχω, δεν μπορώ, πρώτα θέλω τα αυγό μου, γάλα και ψωμί με μέλι» «Γάλα και ψωμί με μέλι, εσύ πρέπει να τρως μόνο σαλάτα για να βρεις την παλιά σου φόρμα» «Σε έχει πάρει κάτω βόλτα, πού είναι η «Ωραία γούνα» Πού είναι η κομψή σου μέση, τι θα κάνουμε με σένα. Θα χορεύω, είπε ο δαριο. θα χορεύω κάθε βράδυ και θα τρώω πρώτα σαλάτα και μετά λίγο κρέας, ψάρι, όσπρια και χόρτα, όλα τα λαχανικά και φρούτα, γάλα, γιαούρτι και τυρί. Ε, κι αν πας πάλι ταξίδι μπορεί μια τόση δάμη κρούλα σοκολάτα.